Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Αγόρασα κι εγώ, όπως βλέπετε, αυτές τις καινούργιες βάσεις που βγήκανε για δίσκους, για ό,τι θέλετε εσείς δηλαδή. Πήρα αρκετές γιατί σκέφτηκα να φτιάξω μερικούς δίσκους για τις βεράντες από φίλες μου. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ γλυκό δώρο και θα το κάνω. Και ήδη έχω ξεκινήσει φυσικά το δικό μου πρώτα απ' όλα. Έχω πάρει τη μεγάλη βάση, την Oval, η οποία είναι 35 επί 25, 25, 35 επί 25 και έχω χρησιμοποιώ ένα νήμα t-shirt σε ένα πολύ ωραίο καφέ χρώμα που έχω. Πήρα λεπτό βελονάκι. Η αλήθεια είναι ότι θα δείξει την πορεία αν είναι καλή η επιλογή μου. Θεώρησα όμως ότι επειδή το θέλω αρκετά στιτό το αποτέλεσμα, σκληρό στα κάτω, να το κάνω με μικρότερο βελονάκι από ό,τι χρειάζεται. Οι τρύπες είναι μεγάλες, το βελονάκι είναι μικρό, άρα έκανα δύο άριχτα σε κάθε τρύπα όπως κάνουμε στους πάτους. Έχω φτάσει στην τελευταία τρύπα. Θα κόψω το νήμα μου και θα στερεώσω όπως κάνω τα κλεισίματα. Με αυτόν τον τρόπο γνωστό έχουμε ένα αόρατο κλείσιμο, δεν ξέρουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Και αυτή είναι η ανάποδη πλευρά, θα είναι ο πάτος του δίσκου μας. Γιατί τώρα θα αρχίσουμε να πλέκουμε σε αυτή τη θηλιά για να σηκώσουμε το δίσκο μας. Πριν ξεκινήσω να πλέκω τα γύρω-γύρω, θα πάρω μεγαλύτερο βελονάκι για να φύγει αυτή από τη μέση, να μην με ενοχλεί. Θα τη στερεώσω μία στιγμή. Παίρνω λοιπόν μεγαλύτερο βελονάκι και το νήμα το ίδιο, ή αν κάνετε διχρωμία που θα είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να το κάνετε με άλλο χρώμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια τώρα, αν είχα ένα μπέζ ή ένα μαύρο θα το προτιμούσα, αλλά δεν έχω άλλο νήμα. Και θα κάνω βουβά από αυτή τη μέσα πλευρά του δίσκου, αυτή που θα βλέπουμε δηλαδή, για να καλύψω αυτές τις πολύ μεγάλες τρύπες που έχει το ξύλο. Και καλύπτω τις τρύπες μου και το κάνω σαν σχέδιο. Χαλαρά το νήμα μου να φτάνει η κάθε θηλιά την επόμενη τρυπούλα. Έτσι λοιπόν γεμίζω γύρω 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 το δίσκο μου μέχρι εδώ με αυτά τα βουβά. Έφτασα στο τέλος και όπως κάνουμε στους πάτους, τραβάω το νήμα μου έξω. Από την πρώτη θηλιά το περνάω από κάτω. Από την τελευταία θηλιά. Και στην κάτω πλευρά του δίσκου ή του πάτου. Πάλι αόρατο το κλείσιμο, δεν φαίνεται πουθενά που ξεκίνησα και που τελείωσα. Και εδώ δεν θα κάνω κόμπο, γιατί αυτή η πλευρά είναι αυτή που θα ακουμπάει πάνω στο τραπέζι της βεράντας μου. Οπότε θα πάω και θα στερεώσω όμορφα όμορφα τις δύο άκρες μου, περνώντας τις από κάτω, για να μην κάνω και χοντράδα. Όταν κάνουμε μια τσάντα, το δένουμε κόμπο και ξεμπερδεύουμε, γιατί είναι από τη μέσα πλευρά, δεν φαίνεται, μπαίνει φόδρα. Εδώ θέλω να το κάνω όσο πιο όμορφο μπορώ, για να ακουμπάει και όμορφα πάνω στο τραπέζι. Αυτή την πλευρά θα την πάω αντίθετα. Θα το περάσω πρώτα από εδώ.
για να φαίνεται ίδιο, να είναι αόρατο, και μετά θα το στερεώσω. Να το. Λοιπόν, η κάτω πλευρά, η εσωτερική πλευρά του δίσκου. Πάμε, μετά θα ξεκινήσω την άλλη πλευρά. Όπως σηκώνουμε μία τσάντα, θα βάλω το νήμα μου. Μία αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω και πλέκω σε κάθε πόντο ένα άριχτο, πιάνοντας μόνο την πάνω θηλιά, μόνο τη μία θηλιά από το άριχτο της περιμετρικής. Αφήνω ελεύθερη λοιπόν την κάτω, αφήνω ελεύθερη λοιπόν την κάτω και σηκώνω το πάτος μου όμορφα. Επειδή είναι δύσκολο, δεν μπορώ να σηκώσω τον δίσκο επειδή έχω την κάμερα από πάνω, θα συνεχίσω και θα κάνω όλη τη σειρά άριχτα και όταν επιστρέψω εδώ θα σας δείξω πως συνεχίζουμε τη δεύτερη σειρά. Έχω φτάσει στον τελευταίο πόντο. Ακόμα είναι δύσκολο γιατί δεν λυγίζει ο δίσκος. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ καλύτερα να σας το δείξω. Έχω τραβήξει τη θηλιά μου, την έχω λασκάρει και μπαίνω στο πρώτο άριχτο που έκανα όταν ξεκίνησα τη σειρά. Τραβάω πίσω τη θηλιά αυτή. Την έχω φέρει λοιπόν από την πίσω πλευρά. Μπαίνω στο νεύρο από τον πόντο μου. Εδώ. Στο νεύρο από τον πόντο τον άριχτο. Ο άριχτος πόντος κάνει ένα νι. Μπαίνω μέσα στο νι. Δεν μπαίνω πάνω ψηλά. Εκεί που μπαίνουμε για να πιάσουμε τα άριχτά μας. Τραβάω πίσω τη θηλιά μου. Και ένα άριχτο. Συνεχίζω και όπως είναι έτσι ο πόντος μου, μπαίνω στο κέντρο. Κάνω λοιπόν τα άριχτα που μπαίνουν στο νεύρο του προηγούμενου άριχτου της προηγούμενης σειράς, γιατί αυτή είναι η ιδανική πλέξη για καλάθια, η πιο σταθερή και η πιο στακάτη. Έχει το αποτέλεσμα από τις βελόνες και μας δίνει ένα σούπερ, πιο παχύ αποτέλεσμα για αυτό που θέλουμε. Συνεχίζω και μπαίνω σε όλα τα νεύρα του νι, αυτού του νι, του μικρού. Και έχω αυτό το αποτέλεσμα. Πώς θα σας βγει ο πάτος σας εξαρτάται από το νήμα, από το χέρι, από το βελονάκι, από 100 παράγοντες. Εμένα δούλεψε το δύο άριχτα με το συγκεκριμένο βελονάκι και το συγκεκριμένο νήμα. Εάν έχετε κάποιο άλλο νήμα, ίσως πιο χοντρό ή πιο ψηλό, παίξτε με τους πόντους σας και δείτε που δεν σας τραβάν τα άριχτα, αλλά είναι λία και όμορφα. Εάν κάνετε την πρώτη σειρά και δείτε ότι αλλού έχει πολύ μεγάλο κενό η θηλιά του άριχτου, αλλού μαζεύει πολύ, σημαίνει ότι δεν είναι σωστές οι αυξήσεις. Μπορεί να χρειάζεται να κάνετε κι εσείς 2-2, μπορεί 2-3, μπορεί 1-2. Παίξτε με τις αυξήσεις σας. Τώρα, για το πόσες σειρές θα το σηκώσουμε, εξαρτάται από το τι θέλει κάθε μία. Πόσο ψηλό θέλει να κάνει το γύρω-γύρω από το δίσκο της. Δεν θα τον κάνω ψηλό, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ το θέλω για το τραπέζι της φεράντας και θα βάλω μέσα τα κακτάκια μου. Θα δω όμως πώς θα το κάνω και την επόμενη σειρά θα την κάνω με το ίδιο τρόπο, με την ένωση που σας έδειξα. Αν χρειαστώ και τέταρτη, πάλι το ίδιο θα κάνω και επιστρέφω. Έχω κάνει 3 σειρές. Δεν θα κάνω παραπάνω, μου αρκεί εμένα αυτό το ύψος για τη δουλειά που το θέλω. Όμως δεν θα σταματήσω εδώ. Θα κάνω την τελευταία μου σειρά με βουβά μέσα σε κάθε άριχτο. Κανονικά στον πόντο μου, όπως τα πάταγα για να πλέξω κανονικά, εγώ θα κάνω γύρω γύρω βουβά
γιατί θέλω και να δέσω το πάνω μέρος, να το κάνω πιο σταθερό και πιο χοντρό για να μου στέκεται σίγουρα και όμορφα. Κάνω εδώ μια όμορφη κοτσίδα και πάνω ένα πιο χοντρό τελείωμα για το δίσκο μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρα τα ξύλα της βάσης, σκέφτηκα να κάνω εδώ πέρα πλεκτά χερούλια. Δηλαδή να αφήσω κενό, να ρίξω αλυσίδες στον αέρα και να συνεχίσω. Αλυσίδες όσες είναι το κενό αφήνουμε. Όμως επειδή είδα ότι κυκλοφόρησαν μικρά δερμάτινα χεράκια για αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία θεωρώ ότι είναι και οικονομικά, 3 ευρώ νομίζω το ζευγάρι έχει, θα το αφήσω έτσι, δεν θα κάνω πλεκτά χεράκια και θα παραγγείλω να βάλω αυτά τα δερμάτινα που σας είπα. Το ολοκληρώνω με τα βουβά μου, θα πάω να το βάλω στη θέση του και να το φωτογραφίσω με τα κακτάκια μου και θα σας το δείξω έτοιμο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.